guys, today I'm here with Marino Sofiu, and you just watched a small video of a new project he's doing on rock and metal instrumental music. Marino, μπορείς να μας πεις μερικά ακόμα πράγματα για αυτό το project? Το όλο θέμα είναι λίγο περίεργο με την instrumental μουσική γενικότερα. Έχουμε συνηθίσει δηλαδή φωνητικά στη μουσική γενικότερα, οπότε το διαφορετικό και το λίγο πιο ψαγμένο το εισαγωγικό είναι να κάνεις στην ουσία να αναλάβουν τα όργανα τη θέση της φωνής. Ήταν κάτι το οποίο με είχε συγκινήσει από πιο μικρός και ειδικότερα με την κιθάρα να παίρνει τη θέση της φωνής, οπότε το ξεκίνησα σαν project να δω πώς θα πάει. Δηλαδή το ξεκίνησα τελείως μόνος μου από θέμα ηχογράφησης, τα πάντα. Πήγε καλά και το συνεχίζω κανονικά. Η άποψή σου πώς ξεκίνησε για αυτό το κομμάτι, πώς ήσουν μικρός, τι ήταν αυτό που σε τράβηξε στην instrumental μουσική? Κυρίως κιθαρίστες που τους είχα είδωλα από μικρός, Στιβάι, Γκίλμπερτ, Μπέκερ και γενικότερα κι άλλοι τέτοιοι μουσικοί, οι οποίοι κάνανε σαν είδος δηλαδή αυτό, ξεκινήσαν όλοι από μπάντες κανονικά δηλαδή με το γνωστό line-up και συνεχίζανε κάποια, και αυτοί σαν project δηλαδή τα ξεκινήσανε περισσότεροι, κάποιες ιδέες μουσικές, τις οποίες τις χρησιμοποίησανε τελείως ελεύθερα και βάλανε από πάνω κιθάρα αντί για φωνή. Και λειτουργήσε, ειδικά δηλαδή στο εξωτερικό, οπότε στην Ελλάδα είναι πολύ περιορισμένο αυτό. Αλλά είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό γενικά όλο το κομμάτι της. Ναι, εντάξει, είναι κάτι διαφορετικό. Είναι κάτι διαφορετικό, εντάξει. Με τη μουσική, εσύ πότε ξεκίνησες να ασχολείσαι και με την κιθάρα συγκεκριμένα? Κοίτα, εγώ γενικότερα ξεκίνησα σαν ιδέα να παίξω κιθάρα, επειδή με κάποιο όργανο το είχα από πολύ μικρός έμφυτο. Δηλαδή, σκέψου ήμουν τώρα, έχω δει κάτι 10-13 χρονών που είμαι και είμαι με μια κιθάρα, έτσι, πλαστική, ας πούμε, και παίζω. Ξεκίνησα μόνος μου, δηλαδή μου πήρε ο παππούς μια κιθάρα, σκέψου, 5η δημοτικού ήμουνα. 5η δημοτικού, ναι, όπου ξεκίνησα μόνος μου και στην πορεία σε οδείο και τα λοιπά, όπου προχώρησα σχετικά γρήγορα και... Οπότε από ό,τι έχω καταλάβει γενικά ασχολείσαι με πολλά διαφορετικά είδη μουσικής, αλλά αν μπορούσες να επιλέξεις ένα συνθέτη από όλα αυτά τα είδη, ο οποίος θα έλεγες τον αγαπημένο σου, ποιος θα ήταν αυτός? Ωραία. Κοίτα, είναι πολύ δύσκολο γιατί ακούσματα γενικότερα έχω πάρα πολλά. Δηλαδή και ελληνική μουσική ακούω πολύ. Και γενικότερα δεν μου αρέσει να λέω ένα συγκεκριμένο, ότι ένα το βάζω πάνω από όλους. Γιατί πάει ανάλογα και με την εποχή. Μπορεί δηλαδή, ας πούμε, τώρα να μου αρέσει ο τάδε και σε ένα μήνα να μου αρέσει κάποιος άλλος, που να μην έχει καμία σχέση. Αυτό τον καιρό, τώρα επειδή είχα και μια πρόσφατη συνάντηση μαζί του, ας πούμε, είναι ο Steve Vai, τον οποίο τον τελευταίο καιρό κιόλας, σου είπα και στην αρχή ότι τον είχα από μικρός είδωλο κτλ. Αλλά τον τελευταίο καιρό ψάχτηκα περισσότερο πάνω στη μουσική γενικότερα που έχει κάνει και με εντυπωσίασε το ότι έχει κάνει και συνθέσεις για ολόκληρες ορχήστρες κτλ. Το οποίο αυτό δεν το ήξερα και το ανακάλυψα τα τελευταία χρόνια και το άκουσα κατά τον ίδιο όταν το συνάντησα. Οπότε θα έλεγα ο Steve Vai τη συγκεκριμένη εποχή, αλλά γενικότερα και από Έλληνες μπορώ να σου πω πάρα πολλούς, από Θάνος Μικρούτσικος, έχω τεράστια αγάπη για τον Θοδωράκη εννοείται, έτσι, και τον τελευταίο καιρό είχα κοιτάξει και κάποια κομμάτια του σε μια συναυλία με την κλασική κιθάρα. Οπότε έχω μια ιδιαίτερη αδυναμία και εκεί πέρα. Γενικότερα ταλαντεύομαι. Ταλαντεύομαι. Δηλαδή με βλέπεις δηλαδή εμφανισιακά, επειδή μου ή από αυτά που ακούω γενικά και σου λέει ότι αυτός, ξέρω εγώ, δεν πάει σε αυτά τα μονοπάτια. Αλλά γενικότερα ό,τι είναι, ό,τι έχει πέσει δουλειά πάνω στη μουσική και ακούγεται αυτό, για μένα έχει το λιγότερο το σεβασμό μου. Και από εκεί και πέρα και το θαυμασμό μου και ό,τι άλλο προκύψει. Βασικά φαίνεται ότι αγαπάς πάρα πολύ τη μουσική και πιστεύω ότι οποιοδήποτε άνθρωπος που αγαπάει τη μουσική ακούει πολλά διαφορετικά είδη και πειραματίζεται και δοκιμάζει γενικά και δεν περιορίζεται σε ένα μόνο. Δεν θα το έλεγα. Επειδή έχω γνωρίσει πάρα πολλούς μουσικούς, από ερασιτέχνες μέχρι
μεγάλους επαγγελματίες, δεν θα το έλεγα ιδιαίτερα. Δηλαδή υπάρχουν πολύ κλειστόμυαλοι και μιλάμε τώρα για ανθρώπους που είναι πολύ καλή μουσική, δηλαδή πολύ καλή στο επάγγελμά τους, αλλά πώς να σου το πω. Δηλαδή ας πούμε είναι πολύ κλειστοί. Μ' αρέσει αυτό και όλα τα υπόλοιπα δεν είναι καν μουσική για μένα. Ξέρω εγώ. Το έχω ακούσει και αυτό. Και σε κάποιες φάσεις ας πούμε με έχει πειράξει, έχω απαντήσει, έχω κάνει γιατί το θεωρώ τεράστιο λάθος. Όταν κάτι... Το περιορίζεις έτσι. Ναι, όταν κάτι ας πούμε του δίνεις, το κάνεις με μεράκι, το κάνεις με ευχαρίστηση και το κάνεις με σεβασμό, ότι σε, στην ουσία, πώς να το πω, υπηρετώ τη μουσική, πρέπει τουλάχιστον να το σεβαστείς τον άλλον. Όταν κάτι το κάνεις μόνο και μόνο για το κέρδος και για τα λεφτά, όχι, σίγουρα. Γιατί εκεί φαίνεται ξεκάθαρα, αυτό ακούγεται κιόλας. Και όχι μόνο από κάποιον ο οποίος είναι έμπειρος, και από κάποιον ο οποίος είναι απλός ακροατής, ακούγεται. Οπότε εκεί πιστεύω ότι το χάνουν πολλοί. Όχι, ούτε καν η πλειοψηφία, αλλά υπάρχουν πολλοί άνθρωποι, μουσικοί, οι οποίοι είναι αρκετά κλειστόμυαλοι σε αυτό το θέμα. Λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο. Ναι. Έχεις ακολουθήσει και εσύ μια πορεία στη μουσική μέχρι τώρα, έχεις κάνει κάποια πράγματα. Θέλεις να μας πεις λίγο περισσότερα πράγματα γι' αυτό. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Τα τελευταία 2 χρόνια έχω αρχίσει το δικό μου project, αυτό που πάμε και στην αρχή, με το οποίο ασχολούμαι την instrumental μουσική. Γενικότερα όμως έχω βρεθεί σε πολλές μπάντες, σε πολλά μουσικά σχήματα. Τον τελευταίο καιρό έχω δώσει όλο μου το είναι, ας πούμε, σε κάτι τελείως δικό μου προσωπικό. Γιατί συνήθως συναστρεφόμουν με πολλά άλλα άτομα. Είναι κάτι το οποίο έχει κερδίσει τώρα την, τα θέλω μου, ας πούμε, και αυτά που θέλω να βγάλω εγώ στο άκουσμα το δικό μου τουλάχιστον. Είμαι αρκετά περήφανος για αυτό που έχω κάνει μέχρι στιγμής, που είναι ένα μηδέν, έτσι, άμα το καλοσκεφτείς δηλαδή. Αλλά μου αρέσει αρκετά το ότι μπορώ να κάτσω και να το ακούσω, ας πούμε, αυτό που έχω φτιάξει. Γιατί στο λέω, γιατί συνήθως όταν είχα κάνει κάποιες φωτογραφίες, ας πούμε, και με άλλα σχήματα, με άλλους μουσικούς κτλ, όταν είσαι και σε ένα στούντιο και ακούς συνέχεια τα ίδια τραγούδια και συνέχεια και συνέχεια και συνέχεια, κάποια στιγμή τα βαριέσαι. Και μπορεί να σε κουράσει λίγο. Είναι πολύ κουραστικό και σαν διαδικασία. Και είσαι σε φάση ότι στην αρχή είσαι πορωμένος, θες να το ακούσεις, δηλαδή να το ακούσεις ολοκληρωμένο, έτοιμο κτλ. Αλλά μόλις βγει, που το έχεις ακούσει 1.000.000 φορές, το ξεχνάς. Και μόνο λες σε κάποια πρόβα κτλ. Δεν ξέρω γιατί, αλλά ίσως επειδή έχω βάλει μόνο δικές μου πινελιές και δεν έχει μπει κάποιος άλλος σε αυτό. Δεν ξέρω ακριβώς τι είναι, αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι κάτι το οποίο θα το βάλω να το ακούσω, ας πούμε, και σε μια κύρη στιγμή. Όχι συνέχεια, αλλά σε κάποια κύρη στιγμή μπορεί να το βάλω να το ακούσω. Σε αντίθεση με κάτι άλλο που μπορεί να έχω γράψει μαζί με κάποιον άλλον ή κάτι παρόμοιο, ας πούμε. Σε τι είδους μπάντες είχε συμμετάσχει ή μουσικά σχήματα? Στα πάντα. Δηλαδή, από ελληνόφωνα ροκ, από ξένη ροκ, σε metal band βρίσκομαι αυτή τη στιγμή. Έχω παίξει λαϊκά, έχω παίξει νησιώτικα, τα πάντα. ό,τι προκύψει. Ποιος είναι ένας στόχος τον οποίο έχεις βάλει για το άμεσο μέλλον? Για παράδειγμα, τις επόμενες μήνες. Να είμαι καλά, δηλαδή, τι να σου πω, από επαγγελματικής άποψης, και πάλι να είμαι καλά, δηλαδή να έχω δημιουργικότητα και να παίζω μουσική. Δεν με ενδιαφέρει δηλαδή κάτι άλλο. Από εκεί και πέρα, εντάξει, έχω κάποια πλάνα. Ας πούμε, δηλαδή τώρα μέσα στο μήνα έχω γράψει ένα άλμπουμ το οποίο θα βγάλω. Έχω και κάποια άλλα κομμάτια τα οποία ενδεχομένως να ξαναμπω να τα γράψω για να βγουν και αυτά στο μέλλον. Αυτά, αλλά γενικότερα δεν κάνω μεγάλα σχέδια, δηλαδή για να το πω και έτσι. Οπότε, αν σε ρωτήσω σε 5 χρόνια που βλέπεις τον εαυτό σου, τι θα μπορούσες να πεις? Είναι πάλι σχετικό, δηλαδή μπορείς σε 5 χρόνια να είμαι στα ίδια πράγματα που είμαι τώρα, σε χειρότερα, σε καλύτερα. Εννοείται ότι θέλω σε καλύτερα, δηλαδή ας πούμε
Θα ήθελα να κάνω κάτι πιο επαγγελματικό σε θέμα μπάντας. Σκέφτομαι δηλαδή αυτόν τον καιρό, εδώ και πάρα πολύ καιρό μάλλον, να βρω κάποια άτομα να κάνουμε αυτό το project, δηλαδή το δικό μου, να βγει ζωντανά. Γιατί εντάξει, από υπολογιστή γίνεται και πάλι, αλλά έχει διαφορετική αίσθηση, έτσι. Οπότε προσπαθώ να βρω κάποια άτομα αυτόν τον καιρό και δεν το έχω κυνηγήσει πολύ. Ένα σχέδιο είναι αυτό. Και από εκεί και πέρα, στις μπάντες που βρίσκομαι τώρα και τα λοιπά, live να έχουμε, να παίζουμε και να περνάμε καλά. Αυτό δεν με νοιάζει κάτι άλλο. Δεν κοιτάω live πολύ μακριά. Μόνο εκεί. Είσαι 21 έτους, έτσι mm-hmm. δεν είναι. Και ανέφερες και πριν λίγο ότι έχεις ήδη γράψει το δικό σου άλμπουμ, θα το δημοσιεύσεις σύντομα. Το δεύτερο. Το δεύτερο. Ναι, δεύτερο. Το πρώτο, κοίταξε, δεν ήταν κανονικό άλμπουμ, full length, ήταν EP, δηλαδή 5 κομμάτια, σκέψου. Και ήταν αυτό το πειραματικό που έβγαλα, για να δω πώς θα πάει, που το έβγαλα τον Ιούλιο τον περασμένο, πήγε καλά, κάνα πάντα κάτι τρελό, αλλά θέλω να σου πω ότι για 0 promotion στην ουσία και κάτι από το 0 πήγε αρκετά καλά. Άρχισε κάποια. Ναι, και οπότε από εκεί στάθηκα να συνεχίσω τώρα και να βγάλω αυτό τον δίσκο, τον full length, ας πούμε, 10 κομμάτια. Mm-hmm. Πώς είναι να είσαι ένας καινούριος μουσικός που τώρα ξεκινάει ουσιαστικά μια καριέρα στην Ελλάδα? Κοίτα, μου θυμίζει λίγο το ανέκδοτο σε φάση τι διαφορά έχει ένας μουσικός από μια πίτσα 4 ατόμων. Η πίτσα των 4 ατόμων καλά ταΐζει μια οικογένεια. Έτσι, δηλαδή αυτό ισχύει. Αλλά από εκεί και πέρα, επειδή έχω δει πράγματα μέσα στη μουσική, και αυτό το έχω καταλάβει και γενικότερα στη ζωή, ότι άμα το κυνηγήσεις, ότι δεν χάνεσαι. Και η τελευταία ερώτηση για σένα είναι αν θα μπορούσες να είσαι οποιοδήποτε μουσικό συνθέτης, ποιος θα ήταν αυτός και γιατί? Κοίτα, θα πω με τη safe λύση, θα πω με το Θοδωράκι. Από θέμα όλης της ζωής και όχι μόνο πορεία στη μουσική. Γιατί για να βγάλεις αυτή τη μουσική πρέπει να έχεις κάποια βιώματα, έτσι. Οπότε, εντάξει, όλοι ξέρουμε την ιστορία κτλ. Για να μην το αναλύω, από θέμα βιωμάτων και του μουσικού αποτελέσματος, Θοδωράκης. Before we wrap up this interview, Marinos is going to play a small part of his new album for us. I hope you guys enjoyed this video, and I will see you next time with a new person with different young vibes.